Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινώς, διότι έχετε σε όλο το διάστημα που έχω αναλάβει την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τηρήσει την κοινοβουλευτική τάξη, ακόμα και σε στιγμές που σας άσκησα κριτική δημοσίως, αλλά αυτό οφείλω να το αναγνωρίσω. Βλέπετε κι εσείς, κύριε Πρόεδρε, ότι αυτό δεν είναι το μέτρο για όλους μας. Θέλω να πω ότι περιμέναμε και ξέραμε ότι την υπόθεση του ειδικού δικαστηρίου για τις άδειες θα τη χρησιμοποιήσει και θα την εργαλειοποιήσει ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν αναμέναμε, βέβαια, αυτό το δηλωμένο θεσμικό ατόπιμα. Και θέλω να του πω ότι δεν υποχρεούται να με συμπαθεί. Τα περιχαριεντισμών δεν τα σχολιάζω, διότι δεν απευθύνονται σε μένα. Το καταλαβαίνετε κι εσείς, κύριε Βουρίδη, φαντάζομαι. Έχει ο ίδιος ιστορικό προσπαθειών ανάμιξης στα εσωτερικά άλλων κομμάτων. Τώρα θέλει να επιλέγει και το ποιος και με ποιο τρόπο θα ασκεί το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα θέλαμε να τον ενημερώσουμε ότι δεν δικαιούται πρώτον να συμπεριφέρεται ως κακομαθημένο παιδί και όλα αυτά που επιθυμεί εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων. Ο κύριος Μητσοτάκης με τη σημερινή του στάση και με τη διπλή απουσία του από την αίθουσα του Κοινοβουλίου την ώρα που μιλάει ο πρόεδρος του δεύτερου σε δύναμη κοινοβουλευτικού κόμματος αποδεικνύει ότι είναι ασεβής προς τον κανονισμό της Βουλής και το Σύνταγμα, δηλώς διότι δεν είναι στην αίθουσα να μας αντιμετωπίσει και βεβαίως ενοχικός κύριε της κυβέρνησης. Και ξέρετε γιατί? Όχι γιατί μετάνιωσε για όσα ενορχίστρωσε εναντίον μας και εμού προσωπικώς, αλλά γιατί εφαρμόζει το νόμο για τις τηλεοπτικές άδειες από το 2019 ανελιπώς, κάθε μέρα. Αυτό τον ίδιο νόμο για τον οποίο μας κατηγορεί. Και θα του εισηγηθώ πραγματικά ότι στην πολιτική καθομιλουμένη θα ήταν πιο λειτουργικό και πιο συμβατό με την πραγματικότητα, μια που με τη δική σας ψήφο, με τη δική σας ανοχή, από τον Ιούλιο του 2019 και μετά, εφαρμόζει το νόμο για τις τηλεοπτικές άδειες. Μεταξύ μας, όταν μιλάμε για αυτό, να μην μιλάμε για τον νόμο Παπά, να μιλάμε για τον νόμο Μητσοτάκη Παπά. Οι τηλεοπτικές άδειες εκδόθηκαν το 2018. Η κυβερνητική αλλαγή έγινε το 2019 και από το 2019 και μετά εφαρμόζεται το νόμο μας. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό, βεβαίως με την εξαίρεση του τιμήματος για τις άδειες που πρέπει να πληρώνουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί. Η σημερινή του κίνηση είναι ένα στίγμα για την παράταξή σας. Δεν υποχρεούνται να συμπαθεί κανέναν. Υποχρεούνται να σέβεται την κοινοβουλευτική τάξη. Αυτό είναι. Δεν ξέρω αν τον ενοχλούν τα εσωκομματικά σας. Ποσός μας ενδιαφέρει. Το ποιος θα εκπροσωπεί την αξιωματική αντιπολίτευση μέσα στο κοινοβούλιο δεν είναι δική του δουλειά. Τελεία και παύλα. Πάμε παρακάτω. Έχουν ή δεν έχουν καεί 4 εκατομμύρια στρέμματα από το 2019. Έχουν καεί. Έχουμε ρεκόρ καμένων στρεμμάτων από το 2021 και μετά με 600.000 στρέμματα. Έχουμε. Έχουμε τα περισσότερα εκτάρια αναπηρκαγιά. Έχουμε. Αναφερθήκατε βεβαίως, κύριε Μητσοτάκη, στην ομιλία σας για το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Περιμένουμε κάποια στιγμή να δούμε και το οργανόγραμμα. Διότι είναι προφανές ότι τα φαινόμενα του κακού συντονισμού έχουν τη ρίζα τους και σε αυτό το επίπεδο. Έχει ή δεν έχει πυροσβεστική 3.500 κενά? Τι βήματα έχετε κάνει? Την ίδια στιγμή που ετοιμάζεστε να πετάξετε στο δρόμο 2.500 εποχικούς πυροσβέστες, ανθρώπους που έχουν προσληφθεί αξιοκρατικά, που έχουν πολυετή πείρα, δουλεύουν, εργάζονται, κοπιάζουν, εξοντώνονται και τώρα κινδυνεύουν από την εποχικότητα. Και βεβαίως η απαξίωσή σας νομίζω ότι αποτυπώνεται στον τρόπο
που συμπεριφέρεστε στους εποχικούς πυροσβέστες, οι οποίοι πρέπει να ενταχθούν στο σώμα, όπως βεβαίως υποστηρίζει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πυροσβεστών. Προκήρυξη για δασοπυροσβέστες στα Δασαρχεία. Πότε τη βγάλατε? Στα μέσα Αυγούστου. Πότε πάνε να πιάσουν υπηρεσία οι άνθρωποι? Μέχρι και προχθές. Με την αντιπυρική περίοδο να ξεκινάει την άνοιξη. Επιτελικό κράτος. Συγχαρητήρια. Τεράστιες ελλείψεις λοιπόν εκεί. Πυρκαγιά στην Αττική. Εξαπλώθηκε από ένα οικόπεδο στο Βαρνάβα ως τον αστικό ιστό. Στα Βρυλίσια κινδύνεψαν σπίτια και βεβαίως αντίστοιχα στην Κορινθία κατέκαιγε μέρες και αυτό αποδεικνύει ότι αδυνατείται να ανταπεξέλθετε. Έλλειψη συντονισμού, δηλωμένη, οι πυροσβέστες στην Κορινθία φτάναν και δεν ήξεραν προς τα πού να πάνε. Και επειδή επέρεστε για το ότι βάλατε τους πολίτες να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, το ότι οι Δήμοι δεν είχαν λεφτά να μεταφέρουν όλη αυτή την καύσιμη ύλη, δεν το αναφέρατε όμως και απλώς τη συσσωρεύσατε. Ελπίζω να βρείτε λίγο χρόνο να απαντήσετε, κύριε Μητσοτάκη. Και όλα αυτά, όλες αυτές οι ελλείψεις και οι αδυναμίες σε περιβάλλον οικονομικό που επέτρεπε πάρα πολύ σοβαρές παρεμβάσεις. Ποιος σας εμπόδισε για την πολιτική προστασία? Και έχετε άντε 2% να το στρογγυλοποιήσουμε προς τα πάνω πραγματοποιημένες δαπάνες από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ποιος σας εμπόδισε και δεν έχουμε παραλάβει αεροσκάφη? Σας εμπόδισε η δική σας λογική, η οποία αποτυπώνεται και σε ένα άλλο πεδίο, το πεδίο της αναδάσωσης, στην Εύβοια. Πόσα στρέμματα καήκαν στην Εύβοια, κύριε της κυβέρνησης? 520.000. Πόσα στρέμματα κηρύξατε αναδασωτέα? 380.000. Κόστος αναδάσωσης 17 εκατομμύρια ευρώ. Προκρίνατε την αναδάσωση 9.500 στρεμμάτων. Προσέξτε πώς πέφτει ο αριθμός. Και για να γίνουν οι σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες και να δώσετε τελικά προς αναδάσωση 1.500 στρέμματα. Με 1,5 εκατομμύριο ευρώ, προσέξτε. Κάηκαν πάνω από 500.000 στρέμματα και προς αναδάσωση πάνε 1.500 στρέμματα. 0,3% της καμένης έκτασης. Αυτή είναι λοιπόν η αποτελεσματικότητά σας. Εμείς σας προτείνουμε ξανά και ξανά κινήσεις για την πρόληψη, να εκπονηθούν και να εφαρμοστούν δασικές διαχειριστικές μελέτες και αντιπυρικά σχέδια, να δημιουργηθούν στελεχωμένες έξυπνες δασικές υπηρεσίες, να στελεχωθούν. Προτείνουμε να υλοποιηθεί όσα προβλέπει η δασική στρατηγική και το πόρισμα Goldhammer, ένα πρόγραμμα δασοπροστασίας με καθαρισμό δασών, αντιπυρικών ζωνών και δρόμων, εκεί που δουλεύαν 5.000 άτομα το 19, τους οποίους σταματήσατε. Να υπάρξουν στοχευμένες παρεμβάσεις στις μεικτές ζώνες μεταξύ δάσους και κατοικίας. Προτείνουμε νέα πρότυπα πυρασφάλειας για κατοικίες και κτίρια εκτός σχεδίου και πιλωτικά προγράμματα πρόληψης πυρκαγιών σε περιοχές με κατοικίες εκτός σχεδίου. Να στελεχωθεί η πυροσβεστική. Να αλλάξει η στρατηγική πυρόσβεσης, να ενισχυθούμε με εναέρια μέσα. Να υπάρξουν ειδικά αντιπυρικά σχέδια στα προστατευόμενα δάση και τις περιοχές Natura. Να γίνει γρήγορη, άμεση και πλήρης αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων και να αναβαθμιστεί η συνολική επάρκεια της πολιτείας με πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό. Επιτρέψτε μου τώρα να έρθω σε ένα ζήτημα το οποίο εμπίπτει στα ζητήματα της πολιτικής προστασίας, όχι στις άμεσες αρμοδιότητες του Υπουργείου, αλλά είναι χαρακτηριστικό νομίζω του ότι ό,τι και να συμβεί στην Ελλάδα, με εσάς γιατριά δεν θα δούμε. Η Ελλάδα βίωσε μια σιδηροδρομική τραγωδία, βίωσε το μεγαλύτερο δυστύχημα, το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό έγκλημα το Φεβρουάριο του περασμένου έτους. Το έγκλημα των Ντεμπών. Περιμέναμε τότε τουλάχιστον. Κάτι να κάνετε. Να αποκηρύξετε τη στρατηγική σας για ιδιωτικοποίηση της υποδομής του σιδηροδρόμου, τον οποίο είχατε συστηματικά εγκαταλείψει. Να αξιοποιήσετε τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης για την ενίσχυση του σιδηροδρόμου. Η Γαλλία με το πιο προηγμένο δίκτυο σιδηροδρόμου στην Ευρώπη. Τι ποσοστό χρησιμοποιεί από το Ταμείο Ανάκαμψης για το σιδηρόδρομο, κύριε? 7%.
Η Ελλάδα με το πιο ανεπαρκές δίκτυο στην Ευρώπη. Τι ποσοστό χρησιμοποιεί για το σιδηρόδρομο, κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας? 0,7%. Αυτές είναι οι προτεραιότητές σας. Και μάλιστα μετά την τραγωδία που θα περίμενε κανείς να υπάρξει μια στροφή. Και εκεί που έρχονται τα αλλεπάλληλα κρούσματα, οι ακατάλληλοι σταθμάρχες δεν κατεβάζουν τις μπάρες και παραλίγο να έχουμε τραγωδίες μέσα στην Αθήνα. Τρένα ξαναμπαίνουν στην αντίθετη κατεύθυνση και σταματούν στα 800 μέτρα. Και έχουμε κυβερνητικά στελέχη να μας λένε ότι δεν κινδύνεψε κανένας. Μέχρι και τρένο κοντεύει να μπει στις γραμμές του ηλεκτρικού. Και ο κύριος Σταϊκούρας πάει να ζητήσει ευθύνες από την κυρία Αντιλίνη. Άκουσον, άκουσον. Δηλαδή, η εισαγγελέας θα αποδώσει ευθύνες επειδή εσείς έχετε προσλάβει ακατάλληλους σταθμάρχες και δεν έχετε πράξει τα δέοντα για να υπάρχει ασφάλεια στις μετακινήσεις. Καταλαβαίνουμε τις ανάγκες της επικοινωνίας, αλλά το θέατρο του παραλόγου πρέπει κάποια στιγμή να έχει όριο. Καταλάβατε τι έκανε ο Υπουργός. Πήγε να δει την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για να της πει να πράξει τα δέοντα για να έχει ασφάλεια ο σιδηρόδρομος. Εν πάση περιπτώσει, και αυτό δηλωτικό είναι. Και βέβαια, αν ήταν και ο κύριος Μητσοτάκης ειλικρινής και αρκετά γενναίος για να μας αντιμετωπίσει και να αντιμετωπίσει και τα επιχειρήματά μας, θα περίμενε κανείς ότι θα την αισθάνεται αυτή την επάρκεια. Θα θέλαμε να μας πει τι θα κάνει και με την εισαγγελική διάταξη που έχει φτάσει στη Βουλή και δείχνει προς ευθύνες μελών της κυβέρνησής του για τον πάσμα των τεμπών. Θα λάμψει αλήθεια, κύριε Μητσοτάκη? Ή θα αφοσιωθείτε στο ρόλο του αρχιερέα, του υλοποιητή της τεράστιας προσπάθειας συγκάλυψης γύρω από τα Τέμπη? Εσείς, κύριε Μητσοτάκη, είστε ο σχεδιαστής και ο υλοποιητής της συγκάλυψης. Και ξέρετε κάτι, διότι ακούγεται και αυτό, ότι υπάρχουν θεωρίες συνωμοσίας, ότι είχε κάτι το άλλο βαγόνι, λέει, και η αντιπολίτευση πέφτει σε αυτή την λούμπα και πέφτει σε αυτό το λάθος. Εάν αποδειχθεί ότι το εσπεσμένο μπάζωμα του πεδίου έγινε απλώς και μόνο για να μην υπάρχουν τηλεοπτικές εικόνες οι οποίες δεν εγκρίνονται από τον κύριο Γκρίνμπεργκ, είναι ακόμα πιο ανατριχιαστικό. Διότι ανθρώπινα υπολείμματα και μέλη βρίσκονται σε άλλα σημεία, σε άλλα χωράφια, πολλούς μήνες μετά. Και το έγκλημα γίνεται διπλό. Και η σιωπή σας είναι ενοχή γύρω από αυτό το ζήτημα, κύριε Μητσοτάκη. Εσείς ο ίδιος δίνατε εντολές στον κύριο Τριαντόπουλο, ο οποίος έβγαινε στα τηλεοπτικά παράθυρα και έλεγε ότι διευθετούμε το πεδίο. Ποιο πεδίο διευθετείτε? Ποιο πεδίο διευθετείτε? Το πεδίο του εγκλήματος. Μόλις είχε ξημερώσει. Για να σας ακούσουμε λοιπόν στην τριτολογία σας, εάν θα πείτε τίποτα για αυτό το έγκλημα. Η Νέα Δημοκρατία, κυρίες και κύριοι βουλευτές, έχει επιδοθεί σε μια προσπάθεια ιστορικού αναθεωρητισμού. Το έχω ξαναπεί από αυτό το βήμα ξανά και ξανά. Και ο ιστορικός αναθεωρητισμός είναι απαραίτητος για την επιβίωσή της, για να μπορέσει να αλέσει τα πρωτοπαλίκαρα της ακροδεξιάς, τα οποία έχει ενσωματώσει και δεν τα έχει απλώς αφήσει να περάσουν την είσοδο, αλλά τα έχει και στη διοίκηση της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά δεν χρειαζόμαστε άλλες αποδείξεις, διότι σήμερα το πρωί παρέλαβα μία επιστολή. Επιτρέψτε μου, θα την καταθέσω στα πρακτικά μετά την ομιλία, από τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, τον κύριο Χατζηθεοδοσίου, ο οποίος λέει και αποδεικνύει ότι στο ψηφοδέλτιο το οποίο εσείς στηρίζετε, το ψηφοδέλτιο του κύριου Φουφόπουλου, κύριε Μητσοτάκη, κύριος Φουφόπουλος, υπάρχει ο κύριος Γκόντζος, ο οποίος είναι δεδηλωμένος υποστηρικτής της δικτατορίας. Έχετε όριο στο δούνε και λαβίν με την ακροδεξιά? Αυτή είναι η ερώτηση. Κατεβαίνετε μαζί στα επιμελητήρια με τους κουτικούς. Να το ξέρει ο επαγγελματικός κόσμος, και αν λήξει αυτή η συνεδρίαση
και δεν έχετε ανακαλέσει από αυτό το βήμα τη στήριξή σας στο ψηφοδέλτιο που συμπεριλαμβάνει περήφανους κουντικούς, θα είστε υπόλογοι απέναντι στην ιστορία. Βεβαίως πρέπει να πω με την ευκαιρία ότι εάν επανέλθει η τροπολογία του ΠΑΣΟΚ θα έχει τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για να μην υπάρχει η χρηματοδότηση στο κόμμα των Σπαρτιατών. 2 λεπτά μόνο, κύριε Πρόεδρε, για τα ζητήματα τα εθνικά δεν πήραμε καμία απάντηση. Θέλουμε απαντήσεις για το ποιες είναι οι εκκρεμότητες και οι εξελίξεις που μαθαίνουμε ότι υπάρχουν με βάση τις δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων. Θέλουμε διευκρινήσεις για το αν η συμφωνία με την ΑΟΣ με την Αίγυπτο είναι οριστική ή μερική. Θέλουμε να ξέρουμε ποια είναι η στρατηγική σας και για το Κυπριακό και ποια είναι η γνώμη σας και αν ισχύει η πάγια εθνική θέση και η απόφαση του ΟΗΕ ότι εκεί έχουμε πρόβλημα κατοχής, εισβολής και κατοχής σε κυρίαρχο κράτος μέλος του ΟΗΕ. Ποιου τύπου λύσεις είστε διατεθειμένοι να συζητήσετε? Πού τα βρίσκετε τα παράθυρα ευκαιρίας όταν ο κύριος Ερντογάν ζητάει από το βήμα του ΟΗΕ να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος? Και βεβαίως δεν έχει πολύ μεγάλο νόημα να σας ρωτάμε για τις πρωτοβουλίες σας στα Βαλκάνια, για το γεγονός ότι έχετε εγκαταλείψει τις τριμερείς. Και θέλω κλείνοντας να σας παρακαλέσω να μην αναρωτιέστε γιατί σας πλαγιοκοπούν τα κόμματα τα οποία βρίσκονται στα δεξιά σας. Διότι με αυτούς που τώρα λέτε παλικάρια της φακής, περπατάγατε ώμο με ώμο στα συλλαλητήρια κατά της Συμφωνίας των Προσπών. Και επειδή ο κύριος Μητσοτάκης επικαλέστηκε τη φράση του Σάμιουελ Τζόνσον ότι ο πατριωτισμός είναι το τελευταίο καταφύγιο των απατεώνων, θα ήθελα να τον καλέσω να αυτοτοποθετηθεί και να μας διευκρινίσει αν αυτή τη φράση την είχε διαβάσει όταν κατέβαινε σε αυτά τα συλλαλητήρια ενάντια σε μια εποφελή για την πατρίδα μας συμφωνία που εσείς αρνείτεστε να εφαρμόσετε. Κλείνω με το εξής. Απαντήσεις στις 2 ομιλίες του κύριου Μητσοτάκη για αυτά τα φλέγοντα ζητήματα δεν πήραμε. Η χώρα μας βρίσκεται ενώπιον μιας οικονομικής, μιας δημογραφικής και μιας κλιματικής κρίσης. Και η συντηρητική παράταξη και η δεξιά δεν μπορεί σε αυτές τις κρίσεις να απαντήσει. Η απάντηση θα έρθει με προοδευτικό και αριστερό πρόσημο. Το λόγο πρέπει να τον έχει ο λαός και την πρωτοβουλία οι οργανωμένες, συντεταγμένες δυνάμεις του προοδευτικού χώρου. Σας ευχαριστώ.